Κοιτάξτε, κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουμε. Στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, την οποία συνομολογούμε όλοι, υπάρχουν συγκλήσεις, αλλά υπάρχουν και αποκλήσεις. Υπάρχουν διαφορές. Μικρές, μεγάλες κλπ. Τα χρόνια των μνημονίων, οι διαφορές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πάρα πολύ σημαντικές και τις λέμε καθημερινά. Αυτό, οι πολύ μεγάλες διαφορές στα ζητήματα των μνημονίων, της ακολουθούμενης πολιτικής, της εναλλακτικής λύσης κλπ. Πράγμα το οποίο οδηγεί βέβαια σε αδυναμία να έχει δυνατότητα συνεννόηση πολιτική ενώ συμφωνία πολιτική. Δεν αναιρεί το γεγονό. Και εδώ είναι που εγκαλούμε την κυβέρνηση Σαμαρά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν πρέπει να μην βρίσκουμε κοινά σημεία, τουλάχιστον να συζητάμε σε ζητήματα μείζωνα που είναι επίσης μείζωνα, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, τα εθνικά ζητήματα. Δεν νομίζετε ότι είναι τελείως, τι να πω, δεν θα πω χαρακτηρισμό, το να μην έχει ενημερωθεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Γιατί κύριε Σαμαρά μου, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πιθανότατα αυριανός Πρωθυπουργός είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει το δικαίωμα δηλαδή να μην τον ενημερώσει. Ποιο θέμα θέλετε ενημέρωση? Παρακαλώ. Για ποιο θέμα θέλετε ενημέρωση, λέω. Τι συμβαίνει που δεν το ξέρετε? Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπετε μια μεγάλη αναταραχή στην περιοχή μας, την ευρύτερη? Δεν θα έπρεπε, πρώτα απ' όλα, θα έπρεπε να καλέσει συμβούλια. Μισό λεπτάκι λίγο. Έχετε ζητήσει συνάντηση για ενημέρωση και σας την έχουν αρνηθεί? Εμείς ζητήσαμε να γίνει υπό την προεδρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας συμβούλιο αρχηγών και το αρνήθηκε ο κ. Σαμαράς. Και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και εμείς έχουμε ζητήσει, και ο κ. Κουβέλης, έχουμε ζητήσει να γίνει συμβούλιο αρχηγών. Δηλαδή, αν δεν γίνει τώρα, πότε θα γίνει? Η πλευρά της Τουρκίας να είναι υψηλή, να είναι σε αυτό το επίπεδο. Και Τσαπανίδου, επειδή είσαι κοντά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, την πρώτη σύσκεψη, γιατί δεν προβλέπεται από το συζήτημα.